Καλό απόγευμα και καλό μήνα σε όλους. Και σήμερα μαζί, κυρίες και κύριοι, για να βάλουμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω ότι αυτή εδώ η εκπομπή, το C-News, είναι μια κοινή προσπάθεια δύο τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία και του Φλάσ από τη Δυτική. Στη Βουλή συζητιέται το φορολογικό νομοσχέδιο που ανάδειξαμε τις προηγούμενες ημέρες και τις αντιδράσεις που προκαλεί. Θα δούμε τι γίνεται στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πολύ περισσότερο με τους 11 βουλευτές που έχουν αποχωρήσει. Κώστας Μαυρίδης μας δίνει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Κώστα, καλησπέρα και καλό μήνα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο. Καλό μήνα. Φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες. Όπως η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι, φαίνεται ότι υπάρχει μια διαμάχη με τον ΣΥΡΙΖΑ και τους 11 που έχουν αποχωρήσει, δημιουργώντας την νέα κοινοβουλευτική ομάδα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο Παύλος Πολάκης εκπροσωπήθηκε για μια ακόμη φορά. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο ήταν ο Νίκος Μπίστης, λέγοντας ότι εάν αυτό το νέο σχήμα ονομαστεί Νέα Αριστερά, κινδυνεύει να φύγει ο κύριος Μπίστης. Βέβαια, απάντησε ο Νίκος Μπίστης λέγοντας ότι χωρίς εσένα ας ονομαστεί όπως να είναι το νέο κόμμα. Υπάρχουν φωνές, υπάρχουν εχμές και υπάρχει και αντιπαράθεση μεταξύ των δύο σχημάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας, παρά τις όποιες προσπάθειες. Για παράδειγμα, ο κύριος Τζανακόπουλος έκανε λόγο για τον Στέφανο Κασελάκη να οδηγεί τον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κεντρό φιλελεύθερο κόμμα. Ήταν μια αιχμή και μάλιστα είπε ότι απομακρύνεται εντελώς από την αριστερά του γνωστού ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε όλοι τα προηγούμενα χρόνια. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αντί να υπάρξει αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, φαίνεται ότι τα βέλη είναι συντροφικά ή πρώην συντροφικά. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ με όλες τις εξελίξεις. Με δρυμή κατηγορώ στους 11 βουλευτές που αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκίνησε την ομιλία του ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασελάκης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης την Πέμπτη. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Μπορεί σήμερα να βλέπετε λιγότερους συναδέλφους στην αίθουσα και να σας φαίνεται πρωτόγνωρο. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την αίθουσα κάποτε είχε 149 βουλευτές. Μετά είχε 145. Μετά 86, μετά 71 και τέλος 47. Με άλλα λόγια, χάσαμε το 68% της κοινοβουλευτικής μας ομάδας μέσα σε 9 χρόνια της κοινοβουλευτικής μας δύναμης. Προφανώς, μέσα σε 9 χρόνια αλλάζει η χώρα, αλλάζει η κοινωνία. Και δυστυχώς, το συμπέρασμα είναι ότι σταδιακά υπήρξε αποσύνδεση ΣΥΡΙΖΑ και κοινωνίας. Μια απόσταση πολιτικής πρότασης ΣΥΡΙΖΑ και κοινωνικών μεταβολών. Αυτή είναι η πραγματικότητα που εμείς καλούμαστε τώρα να αναστρέψουμε. Θα μείνουμε στο θέμα. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Πέττη Πέρκα, βουλεύτρια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ανεξάρτητη τώρα. Έτσι, από τη Δευτέρα όμως θα είναι στη νέα κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία συγκροτείται και επίσημα. Κύριε Πέρκα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά και καλό μήνα να έχουμε. Ευχαριστώ, βουλεύτρια Φλόρινας. Ναι, είπα, βουλεύτρια Φλόρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Γιατί κάποιοι δεν το δέχονται. Όχι, αείμονο. Υπάρχουν βέβαια αυτές οι φωνές, αλλά εντάξει, εδώ ειδικά για το θέμα της έδρας, να ξεκινήσουμε από αυτό, το έχει λύσει ο νομοθέτης. Ο συνταγματικός ούτως ή άλλως, γι' αυτό και προβλέπεται ανεξαρτητοποίηση, διότι αλλιώς, έτσι λέει το συνταγματικό δίκαιο, θα σήμαινε ότι το κόμμα είναι πάνω από τον λαό, από τη λαϊκή κυριαρχία. Τέλος πάντων, πολιτικό είναι όμως το θέμα. Εγώ προτιμώ αυτή την εκδοχή, ούτε την ιστορική, πόσες έδρες έχουμε δεχτεί στο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, η κυρία Τζάκρη, ο κ. Κουρουπλής, προσφάτως από το ΜέΡΑ25, οι βουλευτές των ΑΝΕΛ. Το πολιτικό όμως είναι αυτό που προαναφέρθηκε κιόλας, ότι πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ μετακινήθηκε. Ο κόσμος στις εκλογές του Ιουνίου και του Μαΐου ψήφισε ένα συγκεκριμένο κόμμα με συγκεκριμένο πρόγραμμα και άλλον αρχηγό, τον Αλέξη Τσίπρα, εκτός από τις προσωπικές βέβαια επιλογές. Επομένως έχει μετακινηθεί. Τώρα σε ό,τι αφορά τις... Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε να κάτι. Να μείνω λίγο για την έδρα, γιατί υπήρξε και μια ανακοίνωση της Νομαρχιακής, να το λέμε έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος, της Νομαρχιακής Επιτροπής της Φλόρινας, που συγκροτήθηκε. Εσείς αμφισβητήσατε αν υπήρχε και ολομέλεια δηλαδή, αν υπήρχε και πλειοψηφία στην απόφαση αυτή. Για πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
Κοιτάξτε, ότι δεν υπήρξε διαδικασία και δεν ρωτήθηκαν τα 21 μέλη της Συνομαρχιακής, είναι η παραδοχή ότι πάνε να βγάζουν δεύτερο κείμενο. Προφανώς το πρώτο δεν έγινε σωστά. Αλλά και το δεύτερο δεν έγινε, γιατί πραγματικά αυτή η πλειοψηφία των 11 δεν υπάρχει. Όμως να σας πω κάτι. Θέλω να σταματήσω να ασχολούμαι με αυτό κι εγώ. Διότι πραγματικά μπορεί να στήσουν για άλλη νομαρχιακή, δικαίωμά του. Δεν θέλω να. Δεν ξέρετε, και με πολλούς συντρόφους και συντρόφισσες στην πορεία θα ξαναβρεθούμε. Δεν ναι. Είναι ωραίο αυτό το κλίμα. Αυτά τα μέλη που είναι στην νομαρχιακή, εκεί είναι γνωστό ότι εσείς είχατε στενές σχέσεις με τους περισσότερους και με τον συντονιστή και με όλους αυτούς. Τι σας λένε τώρα, μιλήσατε μαζί τους μετά την απόφασή σας να αποχωρήσετε? Θα ακολουθήσουν κι αυτοί? Τι βλέπετε? Έχει ενδιαφέρον γιατί είστε βουλεύτρια από τη Δυτική Μακεδονία. Μας παρακολουθεί στενά η Δυτική Μακεδονία, έτσι, και η κεντρική βέβαια αυτή εδώ την εκπομπή. Και θα έχει ενδιαφέρον να μας πείτε. Εδώ μιλάμε για μια διάσπαση και μάλιστα θέλω να το τονίσω αυτό. Εδώ υπάρχει και το εξής πρωτότυπο. Συνήθως οι διασπάσεις ξεκινάνε από την κορυφή και διαχέονται στο σώμα του κόμματος. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι πρώτα ξεκίνησε από τη βάση του κόμματος. Χιλιάδες σύντροφοι και συντρόφοι σε όλη την Ελλάδα φεύγουν είτε από τις νομαρχιακές είτε από τις οργανώσεις μελών. Άρα είναι μια... πρωτότυποι, όπως είπα. Δεχόσασταν πιέσεις εσείς μέχρι να πάρετε την απόφαση από τη βάση, από ψηφοφόρου σας, να αποχωρήσετε, ότι πού πάει το πράγμα, δεν συμφωνούμε με αυτά που σας βλέπουμε, τι είναι αυτά που κάνετε? Βεβαίως, οι πιέσεις ήταν και από κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, των μελών, που έλεγε ότι δεν γίνεται, είναι ντροπή αυτό που ζούμε, αλλά βεβαίως υπήρχε και αντίθετη άποψη, κάντε υπομονή, μείνετε. Αυτές οι αποφάσεις, γι' αυτό και θέλω να επανέλθω στο ερώτημά σας, είναι εν τέλει και λίγο προσωπικές. Πόσο αντέχει ο καθένας, πώς το κρίνει, εγώ λέω και για λόγους αξιοπρέπειας, ή να τιμήσεις μια πορεία που έχεις σε ένα χώρο αριστερό και πια δεν μπορείς να υπερασπιστείς τον νέο πρόεδρο, τον νέο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως υπήρχε και το ένα και το άλλο. Κάθε άνθρωπος, εγώ κανένα δεν παρακινώ να φύγει ή να μείνει. Θέλει το χρόνο του. Ωστόσο, με αυτή τη μεθόδευση που έγινε στην Ομαριακή της Φλόρινας, νομίζω ότι εξωθήθηκαν κάποιοι άνθρωποι σε αποχώρηση, με την έννοια ότι δεν υπολογίστηκε η άποψή τους, δεν κληθήκαν καν να συνομιλήσουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν είναι όμως το θέμα μας. Ναι. Προχωράμε. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει πλέον, γιατί ενδιαφέρει και όλη την ελληνική κοινωνία, είναι δύσκολα τα πράγματα. Μέτωπο δηλώνουμε. Έχουμε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, την οποία βεβαίως δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις μια ρητορική ηθικιστικού τύπου και με ατάκες. Θέλει τεκμηριωμένες προτάσεις, απόψεις, το οποίο πολύ γρήγορα θα δείτε στη νέα κοινοβουλευτική ομάδα να υπάρχει. Και δεν πρόκειται να γυρίζουμε να κάνουμε, να εξαπολύουμε μύδρους για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως όλα τα κόμματα, μια κριτική, αλλά κυρίως στο προμετωπίδα είναι η κυβέρνηση, το καθεστώς μάλλον θέλετε, Μητσοτάκη. Και επειδή το τελευταίο διάστημα έτσι περνάνε πάρα πολλά νομοσχέδια, το φορολογικό, το σήμερα και άλλα πολλά, και γίνονται και πολλά αν θέλετε και με τα θέματα της εξωτερικής μας πολιτικής, έχουμε αναλωθεί σε μια κουβέντα μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και εσείς που αποχωρήσατε. Βλέπουμε στο διαδίκτυο σκληρές εκφράσεις, χαρακτηρίστηκαν αυτά που λέχθηκαν και τρολ, ένθεν και κήθεν. Έτσι. Ακούμε όμως και εσάς τους 11 να λέτε «Εμάς αντίπαλος είναι ο Μητσοτάκης και τα προβλήματα της χώρας». Το ίδιο λέει και η πλευρά του κυρίου Κασελάκη και τα στελέχη που, που πλαισιώνουν και τον ίδιο. Αλλά μεταξύ σας όμως, έλεγε πριν ο Κώστας, τι είπε ο κύριος Πολάκης, τι είπε ο κύριος Μπίστης, τι είπε ο κύριος Τζανακόπουλος. Λοιπόν, για ποιο λόγο να γίνεται όλο αυτό? Ενώ συμφωνούμε όλοι. Και συμφωνείτε ότι το πρόβλημα το δικό σας και του κύριου Κασελάκη πρέπει να είναι η κυβέρνηση, και έτσι λέει, έτσι πρέπει να κάνει αντιπολίτευση, φαγώνεστε μεταξύ σας μετά. Γιατί? Να σας πω τώρα, γιατί είναι ξεχωριστά πράγματα. Καταρχάς θέλω να πω ότι το βασικό εδώ πρέπει να είναι ένα βελούδινο διαζύγιο. Και τι εννοώ, δεν είναι ειρωνικό. Εφόσον τόσο καιρό λέγανε να φύγετε τα βαρύδια, υπονομευτές, 1000 ακούσαμε, φεύγουμε, θα κριθούμε στο τέλος. Ας κάνει ο καθένας την πορεία του, ας έχει μέτωπο με το καθεστώς Μητσοτάκη και θα το βρούμε. Απ' την άλλη μεριά, αυτό που γίνεται ειδικά στο διαδίκτυο, δεν μπορώ να πω εγώ ότι με τους συντρόφους, τους πρώην και συντρόφισσες, στην Βουλή ήμουνα. Δεν έχουμε καλές σχέσεις και δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση. Με τους περισσότερους, γιατί υπάρχουν και μερικοί που είναι λίγο πιο έτσι, γνωστοί για την αθεροστομία ίσως. Αλλά το βασικό είναι στο διαδίκτυο. Πραγματικά το κλίμα έγινε πολύ τοξικό. Υπήρξε ένα σεσμός υβριστών, και με όλο αυτό ήταν αδύνατο να κάνεις πολιτική κουβέντα με πολιτικούς όρους, οποιαδήποτε κουβέντα. Αυτό πραγματικά είναι ενοχλητικό. Η λύση ίσως είναι να μην ασχολούμαστε αυτή την περίοδο καθόλου με το διαδίκτυο. Κρίμα, γιατί είναι ένα μέσο. Διότι στο διαζώσεις, αυτά τα πράγματα που γράφονται από το καναπέ στο πληκτρολόγιο δεν λέγονται.
και δεν τα έχουμε ακούσει εδώ που τα λένε. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα θέμα, πιστεύω θα αποκατασταθεί, δεν έχουμε πολύ καιρό. Εμείς την Δευτέρα θα ανακοινωθεί η ίδρυση επισήμως της κοινοβουλευτικής ομάδας και το όνομα. Η απόφαση είναι λυμένη. Πρόεδρος ο Αλέξης ο Χαρίτσης, γενική γραμματέας εσείς, έτσι, της κοινοβουλευτικής ομάδος και κοινοβουλευτική εκπρόσωπη, έτσι για να το ξαναθυμίσουμε, ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Ηλιόπουλος. Έτσι, αυτή είναι η... Εγώ ήθελα να τονίσω ότι είναι μια εξαιρετική κοινοβουλευτική ομάδα, με μονάδες εξαιρετικές, με κορυφαίους υπουργούς, με πολύ καλό επίπεδο, με πολύ καλή συνεννόηση. Και πιστεύω ότι αυτό θα φανεί ήδη από το πρώτο νομοσχέδιο, που είναι το φορολογικό, και στη συνέχεια βέβαια ο προϋπολογισμός, που είναι και το γενικό πολιτικό. Τώρα είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο πραγματικά, που δεν έχουμε ακόμα οργανωθεί, αλλά ήδη έχουμε ξεκινήσει τις παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα. Θα πάρουμε το όνομα από εδώ τώρα, σήμερα, να βγάλουμε την είδηση. Όχι, δεν θα το πάρετε, γιατί δεν το έχουμε. Δηλαδή, έχουν πέσει προτάσεις, θα κάνετε υπομονή μέχρι τη Δευτέρα. Ωραία, να πάρουμε άλλη είδηση, αν υπάρχει. Η κυρία Αξιόγλου, που δεν είναι πλάκη, θα τεθεί επικεφαλής του ψηφοδελτίου για τις ευρωεκλογές? Υπάρχει αυτή η σκέψη? Όχι. Αυτές τις κουβέντες δεν έχουν ξεκινήσει, είναι πάρα πολύ νωρίς. Ούτως ή άλλως ξεκινάμε από την κοινοβουλευτική, αλλά εδώ θα γίνει ένας φορέας ευρύτερος, θα έρθει και άλλος κόσμος. Δεν θα κάνουμε μια συγκόλληση των θαυμάστων του ΣΥΡΙΖΑ. Θα φύγει λίγο, θα ανοίξει πιο πολύ. Ξέρουμε, είδαμε μια μεγάλη αποχή, είδαμε νέες γενιές που πια δεν ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήδη είχαμε δύο στρατηγικές ήττες. Ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Άρα σε όλο αυτόν τον κόσμο πρέπει να απευθυνθούμε, να δώσουμε έμπνευση, όρομα, γιατί το έχει ανάγκη πραγματικά η χώρα και η κοινωνία. Για να βάλω στην κουβέντα τους συναδέλφους. Τη Δήμητρα την Μακρύ από τη Θεσσαλονίκη και τον Κώστα Μαυρίδη από τη Δυτική Μακεδονία την Κόζα. Ξεκινάω με τη Δήμητρα. Έλα, Δήμητρα. Κυρία Πέρκα, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μιλήσατε για καθεστώς Μητσοτάκη, ούτε καν κυβέρνηση, για καθεστώς Μητσοτάκη. Αυτό από μόνο του σημαίνει, όπως είπατε, και πολύ μεγάλη δύναμη από την πλευρά της, του καθεστώτος. Άλλο ένα κόμμα στην κέντρο αριστερά. Δεν φοβάστε μήπως αυτός ακόμα το ένα κόμμα, ακόμη ένα κόμμα, οδηγήσει τελικά σε κατακαιρματισμό της αριστεράς, το οποίο το έχουμε δει να συμβαίνει, γιατί το έχουμε δει να συμβαίνει και μάλιστα με πάρα πολύ άσχημα αποτελέσματα και στην υπόλοιπη Ευρώπη? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ο κατακαιρματισμός της αριστεράς, που ιστορικά έχει συμβεί αρκετές φορές, δεν είναι καλό, δεν είναι καλό εγχείρημα. Όμως, με θυμίζω ότι πρώτα και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην συνασπισμός, είναι αποτέλεσμα διασπάσεων του ΚΚΕ και του ΚΚΕ εσωτερικού. Δηλαδή, τα έχουμε δει αυτά και πώς μετά δυναμώνεται. Επίσης, ότι η κυριαρχία του καθεστώτος Μητσοτάκη, και επιμένω στη λέξη, έχει ξεκινήσει ήδη από τις εκλογές του 23, του Μαΐου και του Ιουνίου, το 41%, και με άλλα ακροδεξιά κόμματα στη Βουλή, είναι ούτως ή άλλως ισχυρό, και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταγράψει ένα πραγματικά πολύ χαμηλό ποσοστό. Άρα, ας ξεφύγουμε από αυτό, έχουμε μπροστά μας αρκετό χρόνο μέχρι τις επόμενες εκλογές, και ας θα δώσουμε ένα πολιτικό στίγμα, αυτό που λείπει. Γιατί παρόλα τα πολλά κόμματα, πιστεύουμε ότι το κομμάτι αυτό της σύγχρονης ευρωπαϊκής ριζοσπαστικής πληθυντικής αριστεράς λείπει από το ελληνικό κοινοβούλιο. Υπάρχει κενό. Λέτε, υπάρχει κενό. Υπάρχει, αυτό το κενό. Αυτό το κενό υπήρχε από το 2015 και το 2019 και το 2023, ή το βλέπετε το κενό να δημιουργείται και να φαίνεται πιο ξεκάθαρα τώρα με τον Στέφανο Κασελάκη? Η αλήθεια είναι ότι τώρα έχει μετακινηθεί απότομα. Όχι ότι δεν υπήρχαν προβλήματα μετά το 19, θα πω εγώ, το οποίο είχαν τεθεί σε διάφορα συνέδρια, διότι κάποιοι που είναι σήμερα η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν στο κόμμα, αλλά δεν ήταν ηγετική ομάδα, δεν δίναν τον τόνο. Τώρα, δυστυχώς, αυτός είναι ο τόνος. Και βεβαίως ο Κασελάκης με τα μπρος πίσω, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σαφές ότι δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά, αλλά ούτε και με την πολιτική γενικότερα. Και θέλω να το πω και αυτό, κοιτάξτε. Το να είναι ένας δήμαρχος, ένας βουλευτής, λίγο να πει έχω καιρό να μάθω, να είναι δόκιμος, μπορεί να γίνει ανεκτό. Πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης δόκιμος είναι επικίνδυνο πράγμα. Και εγώ θα έλεγα ότι είχαμε και ευθύνη γι' αυτό. Είδατε τι έγινε με τις δηλώσεις για το Κυπριακό, για να μην πούμε για το ΣΕΒ κτλ. Αυτό δεν είναι λογική στάση. Θα βάλουμε ένα πρόεδρο αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή τον τέταρτο πολιτικό παράγοντα, και θα μάθει σιγά-σιγά. Και εντωμεταξύ κάνει. Ψηφίστηκε όμως, κύριε Πέρκα, μέσα από όλες τις διαδικασίες συμμετείχε και συμμετείχατε κι εσείς, έτσι, και ο κύριος... Αυτό δεν αμφισβητείται, κύριε Καρυπίδη, αλλά να σας πω κάτι. Άρα αυτή τη στιγμή ουσιαστικά λέτε σε αυτό το εκλογικό σώμα που τον ψήφισε
ότι έπραξε λάθος. Αυτό λέτε, ότι δεν έχει πολιτικά χαρακτηριστικά κριτήρια. Τι δηλαδή, τι λέτε. Κοιτάξτε, γιατί όπως είπα και πριν, και ο κ. Μητσοτάκης ψηφίστηκε από το 41%. Δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε κριτική, δεν θα διαφωνήσουμε. Ακριβώς το ίδιο λέμε. Δεν αμφισβητούμε την εκλογή σε καμία περίπτωση, ούτε την επιλογή. Ποτέ δεν μπορείς να αμφισβητήσεις την επιλογή. Αμφισβητείτε όμως το εκλογικό σώμα πώς επέλεξε, διότι εσείς με τα δικά σας τα κριτήρια λέτε ότι δεν ήταν έτοιμος αυτός ο άνθρωπος να γίνει πρόεδρος. Θα πρέπει να περάσει από αυτοδιοίκηση, να γίνει βουλευτής, να γίνει δόκιμος και μετά να γίνει πρόεδρος. Αυτό είπατε. Άρα το εκλογικό σώμα γιατί δεν το είδε αυτό. Αυτό λέω. Όχι. Λοιπόν, το εκλογικό σώμα επέλεξε με τα δικά του κριτήρια, δεν μπορώ να τα κρίνω εγώ. Μάλιστα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η επόμενη μέρα μας βρήκε με έναν πρόεδρο, ο οποίος έκανε τις ατυχείς δηλώσεις, μας είπε δεν πειράζει, θα μάθω σιγά σιγά. Και νομίζω ότι και πολλοί από τους εκλογές που δεν ξέραν, δεν τον ξέραμε, δεν ήταν μέλος του κόμματος. Αυτά είναι λίγο περίεργα πράγματα. Θα φανεί όμως, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Εσάς σας προτάθηκε, πριν δώσω το λόγο στον Κώστα, εσάς σας προτάθηκε από τον ίδιο να πάρετε κάποια θέση ευθύνης. Τι σας προτάθηκε. Ο τομέας που είχα ή όποια άλλη θέση. Ενέργεια, τα θέματα της ενέργειας, κυρία Πέρκα. Ενέργεια περιβάλλον. Σημαντικό. Τώρα, αν όλοι εσείς που είσαστε οι έμπειροι, έτσι, και η κυρία Χτσόλου, έτσι, και οι υπόλοιποι, για να μην λέμε τώρα ονόματα, παίρνατε αυτές τις θέσεις. Δεν θα ήταν καλύτερα και για τον κύριο Κασελάκη να μην υποπίπτει σε λάθη και να μαθαίνει καλύτερα από όλους εσάς τους έμπειρους που κατέχετε και τη γνώση της διακυβέρνησης αλλά και μακράν την πολιτική διαδρομή του χώρου. Την ομάδα που ακούει και συμβουλεύεται και είναι η ηγετική ομάδα την επέλεξε ο κύριος Κασελάκης. Αποκεφάλισε τον κύριο Θεοχαρόπουλο, εξαιρετικό στέλεχος από διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας και τον κύριο Καλπάκη και τοποθέτησε τον κύριο Πολάκη. Την κυρία Τζάκρη, δηλαδή γίναν κάποια πράγματα που σαφώς αυτό που σας είπα πριν επέλεξε. Εμείς θα είχαμε πρόβλημα να υπερασπιστούμε πολιτικές, γιατί ξέρουμε τις αντιθέσεις που υπάρχουν και βέβαια η αλήθεια είναι ότι μάθαμε ακόμα περισσότερα με τον δημόσιο λόγο του. Πώς να υπερασπιστείς την τοποθέτησή του στο ΣΕΦ, πώς να υπερασπιστείς ότι θεωρείς της αριστεράς είναι σάλτσα που μαρώ, ότι οι αριστεροί αγωνιστές που ήταν μπροστά του στην Κεντρική Επιτροπή είναι πέμπτη φάλαγγα. Αυτά ακολούθησαν, ναι. Λοιπόν, Κώστας Μαυρίδης. Πρώτη μέρα όμως ξεκίνησε, να σας πω την αλήθεια. Τελειώνει η παρτίδα μου, φοβάμαι. Θέλω να προεκτείνω λίγο το ερώτημα, λίγο διαφορετικά, της Δήμητρας της Μακρύ. Κυρία Πέρκα, κρατώ την φράση σας περί καθεστώτος Μητσοτάκη και θέλω να ρωτήσω για να αντιμετωπιστεί αυτό το καθεστώς Μητσοτάκη για τη συζήτηση της ανάγκης, τη συζήτηση το δέχομαι αυτό θέλω να σας πω το πολιτικό διάγραμμα της χώρας ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία και καταλήγοντας μέχρι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εάν είναι αληθεί τα όσα λέει ο κύριος Τζανακόπουλος ο ΣΥΡΙΖΑ μετακινείται πιο δεξιά άρα μετά τη Νέα Δημοκρατία έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, εσάς και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τα λέω σωστά, είναι λάθος η σειρά. Δηλαδή, πού τοποθετείτε τους 11 μεταξύ του πολιτικού τόξου. Μην το τοποθετήσουμε γεωγραφικά, γιατί είναι περίεργες οι διαφορές και τα κριτήρια. Να κρατήσουμε ότι εμείς θα αποτελέσουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα της αριστεράς, της σύγχρονης, της τεκμηριωμένης, με αναλυτικές προτάσεις. Έχουν πολύ πράσινη, δηλαδή το θέμα του κλίματος. Πρέπει να μπει πολύ ψηλά. Ναι, το ερώτημά μου. Το ερώτημά μου, με αυτά που λέτε, αλλά και με αυτά που και εγώ είπα, πού μπορεί να υπάρξει συνεργασία, σύγκληση για να αντιμετωπιστεί το καθεστώς Μητσοτάκη. Με το ΠΑΣΟΚ, με τον ΣΥΡΙΖΑ που αφήσατε πίσω, με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πού μπορεί να υπάρξει, γιατί αν δεν υπάρξει συνεργασία, η διάσπαση σε πολλά κομμάτια, δεν οδηγεί σε νίκη απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη. Κοιτάξτε, είναι ένα το κοινοβουλευτικό όπου μπορείς να έχεις σημειακές σε νομοσχέδια ή σε θέματα συμμαχίες με όλους αυτούς που προαναφέρατε. Αλλά το μεγάλο κομμάτι είναι η κοινωνία, η οποία σε μεγάλο ποσοστό απήχε από τις εκλογές. Έχει γυρίσει την πλάτη στην πολιτική και στους πολιτικούς. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ λοιπόν λέω ότι για μένα τουλάχιστον το πρώτο που με απασχολεί είναι να ξαναγυρίσει η πολιτική στην κοινωνική ζωή. Άρα πρωτίστως να φέρετε τον κόσμο ξανά στην κάλπη. Πρωτίστως να φέρετε κόσμο στην κάλπη. Αυτό είναι το θέμα. Όπως είπα, με έμπνευση, με όραμα, με κέφι και τεκμηρίωση. Η τεκμηρίωση και επιστημονική. Αυτά που ζούμε θέλουν κάτι παραπάνω από ατάκα. Ωραία.
Εκπροσωπείτε τη Φλόρινα, έτσι. Τελειώνει η μπαταρία μου. Ναι, κυρία Πέρκα, εκπροσωπείτε τη Φλόρινα πρωτίστως. Θα έρχεστε βεβαίως στην περιοχή, έτσι δεν την εγκαντέ, σημαίνει ότι επειδή είστε ανεξάρτητη βουλευτή. Ήδη έχω κάνει επίκαιρες ερωτήσεις δύο, πιο συχνά από άλλες φορές. Έχει πάρα πολλά προβλήματα η περιοχή. Είναι πολύ άδικο όλο αυτό που γίνεται και για τον δρόμο που έπεσε, αλλά για το διαχρονικό, τον τελευταίο χρόνο μάλλον με την απολιγνητοποίηση που είναι τρομερό, δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Εντάξει. Ωραία. Η Φλόρινα είναι το πρώτο, γιατί πραγματικά το δικαιούται αυτή η περιοχή. Θα έρθω, θα κάνω επαφές και με τον νέο περιφερειάρχη. Ωραία. Και πρέπει να δεσμευτεί κάποια πράγματα. Ωραία. Κύριε Πέρκα, να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε. Τη Δευτέρα το όνομα. Αναμένουμε. Να είστε καλά. Είναι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάω σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί. Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Θυμίζω ότι το CNews, αυτή εδώ η εκπομπή, είναι μια κοινή προσπάθεια δύο τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία και του Φλας από τη Δυτική. Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Πάμε να δούμε τώρα μια νέα δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας από την Μέτρων Ανάλυσης. Ο Κώστας Μαυρίδης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα. Προσπαθώντας έτσι να δώσουμε το περίγραμμα αυτής της νέας δημοσκόπησης που έρχεται να προσθεθεί σε αρκετές των τελευταίων ημερών, θα λέγαμε ότι παρουσιάζει δύο στοιχεία. Πρώτον, ότι γενικότερα τα κόμματα της αριστεράς παίρνουν μία αύξηση στα ποσοστά τους, τα αριστερά κόμματα. Την ίδια στιγμή τα κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας παρουσιάζουν μία μείωση των ποσοστών, με τη Νέα Δημοκρατία να κρατά ψηλά το ποσοστό της. Για παράδειγμα, το μήνα Νοέμβριο έχουμε ποσοστό 38,2% έναντι 36,4% που ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε 16,8 τον περασμένο Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο 12,7. Πτώση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν όλα όσα παρακολουθήσαμε το τελευταίο διάστημα. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ενδιαφέρον που κρατά και αυξάνει λίγο τις δυνάμεις του, φτάνοντας μέχρι το 15,3% κατά το μήνα Νοέμβριο. Τώρα, εδώ βλέπουμε μία κάρτα, για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο, έτσι. Υπάρχει μία κάρτα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, όπου επάνω είναι Οκτώβριος του 23, που λέει η Νέα Δημοκρατία 30, 12 ο ΣΥΡΙΖΑ, 10,6 το ΠΑΣΟΚ. Και κάτω είναι η τελευταία δημοσκόπηση, έτσι. Ακριβώς. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Αν πάμε στην επόμενη 30,5 κάτω... η Νέα Δημοκρατία, 10,2 ο ΣΥΡΙΖΑ, 12,2 το ΠΑΣΟΚ, 9,2 το ΚΚΕ και το καθεξής. Πάμε στην επόμενη που λέει ο Κώστας. Στην επόμενη είναι αυτή. Η τριμηνία πορεία των κομμάτων. Έτσι, και έχει το, για να καταλήξω, το ενδιαφέρον ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας περνά σε διψήφιο νούμερο, φτάνοντας το 11,5%. Και αυτό σε γενικές γραμμές είναι η διακύμανση. Φαίνεται ότι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει θέμα, συνεχίζει η πτωτική πορεία, ανεβαίνει λίγο το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, την άνοδο ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ, αλλά και την συνεχιζόμενη πτώση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση την φορά αυτή από τη Μέτρων Ανάλυσης. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει ποσοστό 30,5% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 10,2% και ΚΚΕ 9,2%. Δύο παρατηρήσεις. Η μία είναι αυτή. Όχι, το ΠΑΣΟΚ μετά από το διπλό. Γενικά, όχι μόνο στη Μέτρων, σε δημοσκόπηση. Για εμάς, η έκτη δημοσκόπηση του Μέτρων σήμερα. Ναι, αυτά. Στην ουσία έχουμε 11 χρόνια μετά το λεγόμενο διπλό εκλογικό σεισμό. Το 12. Το ΠΑΣΟΚ να ξαναπερνάει, θα δούμε αν αυτό θα το διατηρήσει, αλλά έστω και προσωρινά, στη δεύτερη θέση της πρόθεσης ψήφου, δημοσκοπικά. Οι μετακινήσεις και το δεύτερο είναι, βλέπουμε ότι ενισχύεται κυρίως το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ,
είναι οι δύο χώροι προς τους οποίους σημειώνει τις μεγαλύτερες απώλειες ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Προς ποιο από τα δύο περισσότερο στιγμή. Περισσότερο προς το ΚΚΕ. Στο ΚΚΕ έχει μια διαρροή 11%, δηλαδή ένας στους 10 ψηφοφόρους του δηλώνουν ότι τώρα αν είχαμε εκλογές θα ψήφιζαν ΚΚΕ. Και ένα 7-8% προς το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ βέβαια παίρνει και κάτι από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία από το 40 και κάτι των εκλογών φαίνεται να είναι τώρα στο 38,2. Πάντως με συγχωρείτε, εγώ βλέπω ότι υπάρχει ένα ντέρμπι ΚΚΕ ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Είναι 12,7 με 11,5, αν βλέπω καλά. Δεν είναι, που έτσι είναι. Και αυτό είναι ντέρμπι, είναι μια μονάδα. Ένα τριπλό ντέρμπι θα έλεγα. Αν το άλλος πες, έφυγε δύο μονάδες μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ, που να το δούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, που να το δούμε και αυτό. Έτσι είναι, ένα ντέρμπι για τρεις, να το πω έτσι είναι. Play-offs έχουμε κανονικά. Ναι, στην ουσία έχουμε αναδιάταξη δυνάμεων. Έτσι. Είναι σαφές ότι αυτό που λέγαμε εδώ και καιρό, ότι έχουμε ένα ρευστό κομματικό σύστημα, τώρα πλέον παρουσιάζει και ένα νέο φαινόμενο να αναδιατάσσονται οι δυνάμεις. Τη νέα δημοσκόπηση αλλά και τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας θα τα δούμε τώρα με τον κύριο Παύλο Χριστίδη, ο οποίος είναι βουλευτής του Β3 νοτίου τομέα των Αθηνών. Είναι υπεύθυνος για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Καλησπέρα κύριε Χριστίδη, γνωστός σε εμάς ως εκπρόσωπος τύπου, έτσι, χρόνια πολλά. Να είστε καλά, πώς είστε? Καλημέρα και καλό μήνα σε όλες και όλους σας και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Είμαστε καλά, σήμερα συζητάμε εδώ στη Βουλή τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ιδιωτικό χρέος και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια γάγκρενα η οποία υπάρχει στην ελληνική οικονομία και η οποία απασχολεί κάθε ελληνικό σπίτι, διότι ο καθένας και η καθεμιά από εμάς μέσα στο σπίτι μας έχουμε έναν άνθρωπο που έχει πάρει ένα δάνειο και που τα τελευταία 10-15 χρόνια αντιμετωπίζει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Και θέλω να πω αυτό, ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν καταθέτουμε προτάσεις μόνο για εκείνους που έχουν κόκκινα δάνεια, αλλά και για εκείνους οι οποίοι σφίγγοντας το ζωνάρι έχουν πράσινα δάνεια, δηλαδή είναι καλοπληρωτές, πληρώνουν τη δόση τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο το αξιολογούμε και θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει και ένα μπόνους για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τα έχουν καταφέρει. Επειδή το αναδείξαμε τις προηγούμενες ημέρες, είναι καλό όμως να μας πείτε έστω και αυτή τη στιγμή, την τελευταία στιγμή, βλέπουμε κάτι να βελτιώνεται? Τίποτα απολύτως. Είναι ιδιαίτερως προβληματικό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο θα ψηφιστεί εντός ημέρας από την κυβερνητική πλειοψηφία, κατά πώς φαίνεται, διότι δεν δίνει δεύτερη ευκαιρία σε κανέναν από εκείνους που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Και θέλω να πω, κύριε Καρυπίδη, ότι υπάρχει μια διεθνής μελέτη η οποία δείχνει ότι οι άνθρωποι, οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν τις ατυχίες ή τις δυσκολίες να πέσουν πάνω σε κρίση και έκλεισαν την πρώτη τους επιχείρηση, είναι συστηματικά εκείνοι οι οποίοι μπορούν να ξαναστήσουν μια δεύτερη προσπάθεια με πολύ μεγάλη επιτυχία, ακριβώς διότι ξέρουν τι πήγε στραβά την πρώτη φορά. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε στη δεύτερη ευκαιρία. Και η πτώχευση είναι ένα κομμάτι, μια συζήτηση την οποία πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας. Υπάρχει ως έννοια, αλλά δεν είναι εκεί που θα έπρεπε να δώσουμε τη μεγάλη μας βαρύτητα. Και δεν έχει καμία πρόβλεψη για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δανειστεί σε ελβετικό φράγκο, δεν έχει καμία πρόβλεψη για εκείνους οι οποίοι αντιμετωπίζουν το φάσμα της χρεοκοπίας. Τίποτα απολύτως δεν ενδιαφέρει τον κύριο Χατζηδάκη, το Υπουργείο του και φυσικά τον κύριο Μητσοτάκη. Έχουμε αναλογιστεί αν θα υπάρχουν πολίτες να επενδύσουν, γιατί τώρα συζητάμε, ειδικά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία, συζητάμε αν θα μένουν και πολίτες, γιατί το δημογραφικό πλέον έτσι έχει φύγει όλος ο κόσμος έξω, φεύγει συνεχώς. Αν και ο κόσμος που παραμένει είναι με τη θηλιά στο λαιμό και δεν μπορεί ούτε να παραμείνει στο επιχείρημα, χάνει και τα σπίτια του, δηλαδή είναι μαυρισμένος παντού. Πού να επενδύσουμε σε αυτή τη χώρα, ποιο ανθρώπινο δυναμικό? Είναι ακριβώς πώς θα πάει η χώρα μπροστά. Φαίνεται όμως ότι την κυβέρνηση αυτή δεν την ενδιαφέρει αυτό το οποίο περιγράφεται. Έχει εντοπίσει, αν θέλετε, το πώς θέλει να κινηθεί. Ήδη από το σχέδιο Πισαρίδη περιέγραφε ένα οικονομικό σκηνικό το οποίο αποκλεί επί της ουσίας τους μικρομεσαίους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι παλεύουν μόνοι τους, είτε σε ένα χωράφι, είτε σε ένα γραφείο, είτε εν πάση περιπτώσει σε ένα ταξί. Όλα αυτά τα επαγγέλματα με τις επιλογές της Νέας Δημοκρατίας οδεύουν σε κλείσιμο. Και αυτό είναι μείζον ζήτημα για την ελληνική μας οικονομία, διότι υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σε αυτόν τον τομέα, υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι δέχονται επίθεση και αυτό είναι κάτι το οποίο μας οδηγεί να καταθέτουμε διαρκώς προτάσεις και να επισημαίνουμε ότι όσοι χρυσόσκονοι επικοινωνίας και να ρίχνει η Νέα Δημοκρατία, τα προβλήματα είναι εδώ και έχουν να κάνουν πολύ σωστά, είπατε κύριε Καρυπίδη, με το διαρκές brain drain, με τη διαρκή αποχώρηση ανθρώπων οι οποίοι είναι σε πολύ παραγωγικές ηλικίες προς το εξωτερικό.
Τώρα, με όλα αυτά όμως, από ό,τι φαίνεται δημοσκοπικά, η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο κρατάει τις δυνάμεις της, έτσι. Από το Σεπτέμβρη μέχρι τώρα πάει και καλύτερα. Ενώ είχαμε μέσα σε αυτό το δίμηνο αρκετές, έτσι, αν θέλετε, πρωτοβουλίες και νομοσχέδια που θίγουν πολλές κοινωνικές ομάδες. Τους είδαμε να είναι και στους δρόμους. Να δούμε λιγάκι τη δημοσκόπηση για να μας τη σχολιάσει ο κύριος Χριστίδης. Είναι και έμπειρος, διατέλεσε και εκπρόσωπος τύπου με την έμνηστη τότε τη Φόφτη γεννηματά. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τι γίνεται τώρα, έτσι. Την επόμενη κάρτα, τη διαχρονική εξέλιξη, να δούμε, παιδιά, την επόμενη. Λοιπόν, βλέπετε εδώ τώρα τι γίνεται. Το Σεπτέμβριο, κύριε Χριστίδη, η Νέα Δημοκρατία ήταν στο 36,4, έτσι είναι η εκτίμηση ψήφου. Το Νοέμβριο είναι 38,2. Ο ΣΥΡΙΖΑ 16,8 πήγε στο 12,7. Εσείς το ΠΑΣΟΚ από 12,5 πάτε στο 15,3. Σταθερά δηλαδή ανεβαίνετε και κλειδώνετε δημοσκοπικά πάντα την θέση τη δεύτερη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για πείτε μου. Κύριε Καρυπίδη, με τη Νέα Δημοκρατία να βρίσκεται σε αυτά τα ποσοστά, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει δικαίωμα σε κανέναν από την αντιπολίτευση να πανηγυρίζει, ακόμα και για εμάς που έχουμε μια διαρκή, σταθερή, ανωδική τροχιά. Και αυτό διότι ο δικός μας στόχος είναι να είμαστε η εναλλακτική πρόταση, μια διέξοδος για χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι ψάχνουν μια άλλη επιλογή. Είναι εύκολο για τη Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, να διατηρεί αυτή την ηγεμονία της, όσο βλέπουμε να εξελίσσονται αυτά τα επεισόδια, τα αλλεπάλληλα, τα καθημερινά, στον ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι πριν από μια εβδομάδα είχαμε κάθε μέρα ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ από τα ιδρυτικά του στελέχη να βγαίνουν και να μιλούν με όρους Τραμπ, με όρους μεταπολιτικούς, με όρους Πέπε Γκρίλο για τον κύριο Κασελάκη. Αυτό είναι το οποίο γινόταν πάρα πολύ γρήγορα πρώτο θέμα στη συζήτηση και δεν συζητούσαμε ούτε για την ακρίβεια ούτε για την εσχροκέρδεια. Σήμερα που μιλάμε, οι πολίτες αντιλαμβάνονται την ανάγκη μιας άλλης πολιτικής. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε καλά στην οικοκυριού και απέτυχε. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε μια στρατηγική η οποία είχε να κάνει με την ενέργεια τα τελευταία δύο χρόνια, απέτυχε. Το λέγατε προηγουμένως για τη Δυτική Μακεδονία. Επομένως, εδώ εμείς καταθέτουμε προτάσεις για την υγεία, για την παιδεία, για τα ζητήματα που αφορούν τα πολύ ψηλά ενοίκια, για το κομμάτι της θέρμανσης, για το ιδιωτικό χρέος. Και είμαστε εδώ γιατί φιλοδοξούμε μαζί με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι και σήμερα μας παρακολουθούν και οι οποίοι έκαναν και διαφορετικές επιλογές τα τελευταία χρόνια, κάποιοι σε άλλα κόμματα, κάποιοι στην αποχή, να διαμορφώσουμε μια νέα σελίδα στο πολιτικό σκηνικό. Δεν είμαστε εδώ διεκδικώντας το αλάθητο. Δεν είμαστε εδώ λέγοντας ότι εμείς είμαστε αλαζόνες ή θεωρούμε ότι επειδή είμαστε δεύτερης δημοσκοπήσης θα βάψουμε πράσινη την Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες. Δεν θέλουμε να πανηγυρίζουμε επειδή είμαστε δεύτερο κόμμα. Θέλουμε όμως με τη δύναμη που μας δίνουν δημοσκοπικά και πάλι, επαναλαμβάνω, οι πολίτες, να διαμορφώσουμε μια άλλη σελίδα. Πιο αισιόδοξη, πιο δυνατή για την πατρίδα μας, η οποία προασπίζεται τα δικαιώματα κάθε πολίτη ο οποίος μας παρακολουθεί. Φαίνεται ότι αυτή η ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ προέρχεται από αποχωρήσεις που έχουμε από το ΣΥΡΙΖΑ λόγω και της διάσπασής του. Με τη συγκρότηση τη Δευτέρα που θα έχουμε της κοινοβουλευτικής ομάδος, τον 11. Βλέπετε ότι κάποιοι να ανακάμπτουν και να πηγαίνουν προς τα εκεί, σας προβληματίζει αυτό? Ή αν κινείται το εκλογικό σώμα δημοσκοπικά στο χώρο της κέντρο αριστεράς, το βλέπετε ως θετικό? Και αυτό αυτομάτως είναι και το δεύτερο ερώτημά μου. Μιλάωσατε πάντα για ένα πλάτεμα της δημοκρατίας. Μπορούμε να μιλάμε από μέρους σας και μια πρωτοβουλία για να έχουμε και ένα πλάτεμα της κέντρο αριστεράς? Με συνεργασίες. Η πρωτοβουλία αυτή του δικού μας χώρου είναι διαρκής, κύριε Καρυπίδη, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Η ίδρυση όμως νέων κομμάτων ή κομματιδίων στον ευρύτερο κεντροαριστερό προοδευτικό χώρο, γιατί ξέρετε, ο καθένας μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται κάπως στο βασικό ζήτημα ή να δούμε τι κάνει και στην πρακτική της καθημερινότητας, δεν είναι κάτι που εξυπηρετεί την αντιπολίτευση των κύριων Μητσοτάκη. Ίσα-ίσα εργαλειοποιείται. Να το πω πιο απλά, κύριε Καρυπίδη. Εάν κάθε δημοσιογράφος, όπως και εσείς στη δικιά σας φιλόξενη εκπομπή, είναι αναγκασμένος καθημερινά να βγάζει ένα στέλεχος αυτού του νέου κόμματος των 11, καταλαβαίνετε ότι η επικαιρότητα και τα θέματα της επικαιρότητας μπορεί να πηγαίνουν πολύ πιο πίσω. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Και αυτό είναι το οποίο τροφοδοτείται από τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος, εάν φεύγουν 3 μέλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ ή φεύγουν 2 μέλη της, πώς να πω, μιας κομματικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ στη Βόρεια Αθήνα, στην Κοζάνη ή οπουδήποτε αλλού, γίνεται κατευθείαν πρώτο θέμα στις ειδήσεις. Αλλού είναι τα προβλήματα και αυτά τα προβλήματα, ξέρετε, πρέπει να τα έχουμε στο επίκεντρο της πολιτικής μας. Και σήμερα που συζητάμε τα θέματα του ιδιωτικού χρέους, θα έπρεπε
να βλέπουμε τα ζητήματα πώς μεσομακροπρόθεσμα εξελίσσονται. Θυμίζω, κύριε Καρυπίδη, ότι πριν από περίπου 13 χρόνια το ΠΑΣΟΚ, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, έκανε ένα νόμο, τον 3869 του 2010, που έμεινε γνωστός ως νόμος Κατσέλη, και αυτός ο νόμος ήταν η μοναδική αιτία για να προασπίζονται κατοικίες ανθρώπων οι οποίοι επί της ουσίας δέχτηκαν το μεγάλο πλήγμα της χρεοκοπίας. 13 χρόνια μετά έχουμε τη Νέα Δημοκρατία να έχει απελευθερώσει πλήρως τους πληστηριασμούς και τον κύριο Τσακαλώ, ο οποίος τώρα ομνεί στην αριστερά, όταν ήταν υπουργός, να μην δέχεται το δικαίωμα του δανειστή έναντι του φαντ όταν η τράπεζα πάει να πουλήσει το δάνειό του σε μια τιμή. Αυτό είναι κάτι, ξέρετε, που κάποια στιγμή θα πρέπει να το απαντήσει και ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Χαρίτσης και πολλοί ακόμα, οι οποίοι ξαφνικά τώρα νομίζουν ότι εμείς θα ξεχάσουμε το τι συνέβαινε στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι έτσι. Έχει την αξία. Έχετε δίκιο για τα ζητήματα της επικαιρότητας και πώς ιεραρχούνται. Αυτά έχει να κάνει και με τους αρχισυντάκτες και το κάθε μέσο. Έτσι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά προσέξτε τώρα κάτι. Ο κόσμος όμως πρέπει να γνωρίζει πρωτίστως και ποιος εκπροσωπεί τι και τι λέει. Ερωτώ τώρα από την εμπειρία σας και σαν εκπρόσωπος τύπου. Πού θα τοποθετούσατε τον κύριο Κασελάκη στον πολιτικό χάρτη? Το ΣΥΡΙΖΑ ξέραμε μέχρι πρότινος τι ήταν. Έτσι όπως είναι τώρα με τη νέα του Προεδρία, πού θα τον τοποθετούσατε? Στην κέντρο αριστερά, στις παρυφές, λίγο πιο αριστερά από εσάς ή πιο δεξιά λίγο από εσάς προς τη Νέα Δημοκρατία? Πού θα τον τοποθετούσατε? Κύριε Καρυπίδη, είναι σαφές ότι ο κύριος Κασελάκης προσπαθεί να βρει τα βήματά του τους τελευταίους 2 μήνες περίπου που είναι πρόεδρος. Και επομένως στη δημόσια συζήτηση τα περισσότερα από όσα έχει πει είναι πράγματα τα οποία αφορούν τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω ότι εμένα προσωπικά οι απόψεις οι οποίες λένε ότι ένα σχολείο, για παράδειγμα ειδικό σχολείο, έχει πρόβλημα στη θέρμανσή του και την επόμενη μέρα κάνουμε δώρο 2 air condition, δεν είναι απόψεις οι οποίες λύνουν τα θέματα μιας ποιοτικής δημόσιας εκπαίδευσης. Άρα έχω πολιτική διαφωνία. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι ο κύριος Κασελάκης έχει μπροστά του μέχρι τις ευρωεκλογές ένα χρονικό διάστημα να δείξει αυτά τα οποία θέλει να δείξει. Εμείς έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά να κάνουμε, να πάμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και να μην κάνουμε το λάθος να ετεροπροσδιοριστούμε με βάση τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα το οποίο ενδεχομένως θα προέλθει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα των πολιτών και αντίπαλός μας δεύτερος είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν κάνει τίποτα για αυτά. Ο κύριος Κασελάκης, εάν πετύχει να δώσει μια ταυτότητα στο κόμμα του, καλώς. Εάν όχι, εν πάση περιπτώσει θα κριθεί από τους πολίτες. Εμάς μας ενδιαφέρει και το λέω γιατί δεν έχω συχνά την ευκαιρία να απευθύνομαι στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, μας ενδιαφέρει να ξανασφίξουμε τις σχέσεις μας μαζί τους, να διαμορφώσουμε συνθήκες ειλικρινής, σχέσεις ειλικρινής και εμπιστοσύνης. Ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ακούσει πολλά λόγια και τώρα έχει έρθει η ώρα των πράξεων. Έχουμε περιθώριο μπροστά μας να βγάλουμε τη σοβαρότητά μας, να βγάλουμε τη στιβαρότητά μας, να βγάλουμε την υπευθυνότητά μας και να κάνουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι στο ύψος των περιστάσεων και δεν παίζει με τις ζωές των πολιτών. Βάζω στην κουβέντα τους συναδέλφους, τη Δήμητρα τη Μακρή από τη Θεσσαλονίκη και το Δίον και τον Κώστα το Μαυρίδη από τη Δυτική Μακεδονία, την Κοζάνη. Δήμητρα. Καλησπέρα κύριε Χριστίδη και από εμένα. Μιλήσατε πριν για δεύτερη ευκαιρία, ότι το ΠΑΣΟΚ κοινάλ στρέφεται στη δεύτερη ευκαιρία σε ό,τι αφορά τα δάνεια, σε ό,τι αφορά τους τα πρώην μέλη του ΠΑΣΟΚ Κινάλ που έφυγαν, πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ενδεχομένως να θέλουν να επιστρέψουν, θα τους δώσετε δεύτερη ευκαιρία? Είναι ωραία η πάσα η οποία μου κάνετε και είναι ωραία η πάσα που πήρατε, νομίζω. Εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα απολύτως με εκείνους τους πολίτες οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια έκαναν άλλες επιλογές. Ακόμα και με στελέχη τα οποία ταυτίζονται ή θέλουν να ταυτιστούν ή εν πάση περιπτώσει βλέπουν συγκλήσεις με αυτό το οποίο σήμερα κάνουμε, μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Οι μοναδικοί που εξαιρούνται από αυτή τη συζήτηση είναι εκείνοι οι οποίοι τα τελευταία χρόνια με τη στάση τους προσέβαλαν την παράταξη και τους ανθρώπους τους. Και θέλω να σας πω ότι η μικρή μου έτσι, τελευταία εμπειρία, η οποία έχω όποτε λέω
για τους ανθρώπους εκείνους που προσέβαλαν την παράταξη, συμβαίνει αυτομάτως να πηγαίνει το μυαλό όλων σε πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα. Επομένως, δεν χρειάζεται να μπω σε ονοματολογία. Όλοι ξέρουν σε ποιους και ποιες αναφερόμαστε και οι πολίτες που μας παρακολουθούν, ειδικά όσοι ψήφισαν τα τελευταία χρόνια τα κόμματα της κεντροαριστεράς, το αναλογίζονται. Κώστας Μαυρίδης και κλείνουμε. Έλα, Κώστα. Εγώ θέλω να μείνω λίγο στο πολιτικό σκέλος και να ρωτήσω ευθέως, κύριε Χριστίδη, ακόμα και με το 15,3% δημοσκοπικά, δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε ως κόμμα και ως παράταξη το 41% ή το 38,2% που σήμερα φαίνεται δημοσκοπικά για τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Με ποιους μπορείτε και νιώθετε οικεία να συμπράξετε για να υπάρξει αυτή η αντιμετώπιση της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης? Κύριε Μαυρίδη, κοιτάξτε, μπορούμε να συζητήσουμε με όλα τα κόμματα της ευρύτερης δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης που είναι στη Βουλή, με όρους θεσμικούς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε για κρίσιμα ζητήματα. Δύο από αυτά τα έβαλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, πολύ πρόσφατα στη δημόσια σφαίρα και αφορούσαν τα ΤΕΜΠΗ και προφανώς είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τις υποκλοπές. Πρέπει να μάθουμε τι έχει συμβεί. Εκτός όμως αυτού, επειδή βγαίνουμε και έξω από τη Βουλή και μπορούμε να συζητήσουμε, η μεγάλη πρόκληση είναι για εμάς να επανασυνδεθούμε με τους πολίτες. Και οι πολίτες τα τελευταία χρόνια, το ξέρετε γιατί εσείς παρουσιάσατε προηγουμένως τη δημοσκόπηση, το είπατε σε αυτά τα οποία είπατε προηγουμένως, ότι δείχνουν πολύ εύκολη μετάβαση από το ένα κόμμα στο άλλο. Είδαμε τα τελευταία 15 χρόνια 4-5 κόμματα τα οποία πήραν 6 και 7% και στις επόμενες εκλογές μπορεί να μην έμπαιναν καν στη Βουλή. Έχουμε μεταβολές, έχουμε μετακινήσεις και θέλω να σας πω ότι η δικιά μας προσπάθεια είναι να βάλουμε μια σταθερά σε αυτή τη διαδικασία, να είμαστε ένα κόμμα το οποίο απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες και όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν τι βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ. Μια πατριωτική, κοινωνική κεντροαριστερά, η οποία δουλεύει για το καλό των πολλών. Κύριε Χριστίδη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Πάω σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί. Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. CNews θυμίζω ότι αυτή εδώ η εκπομπή είναι μια κοινή προσπάθεια δύο τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία και του Φλας για τη Δυτική. Το ενδιαφέρον για τις επόμενες ημέρες είναι η επίσκεψη του Ερντογάν στην Ελλάδα. Βαγγέλης Χριστόδουλος μας δίνει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη. Σε λίγες ημέρες, στις 7 Δεκεμβρίου, θα γίνει αυτή η επίσκεψη για την οποία έχουν ακουστεί πολλά. Έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμά της, στον τρόπο που θα γίνει, που θα πραγματοποιηθεί. Να μείνουμε στις τελευταίες πληροφορίες που προκύπτουν από τις δηλώσεις των συμμετεχόντων. Ο κύριος Ερντογάν, που τον βλέπουμε στα πλάνα στη συνεδρίαση του κόμματός του, την μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση, είπε ότι πηγαίνουμε με καλές προϋποθέσεις σε αυτήν την συνάντηση. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε κοινό έδαφος ως δύο χώρες που μοιράζονται το ίδιο κλίμα και την ίδια θάλασσα. Είπε ότι υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία πρέπει να λύσουμε, αλλά και πολλά τα οποία μπορούμε να βελτιώσουμε για την περαιτέρω συνεργασία μας. Επιπλέον, στην ομιλία του εκείνη, αναφέρθηκε και πάλι με εξαιρετικά επιθετικούς χαρακτηρισμούς για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Τον χαρακτήρισε σφαγιά της Γάζας. Το αναφέρω απλώς γιατί ένα από τα ζητούμενα της επίσκεψης αυτής είναι το πώς θα αντιδράσει, αν αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση αναφοράς του κ. Ερντογάν από ελληνικό έδαφος για έναν σύμμαχο της Ελλάδας που είναι το Ισραήλ, κάτι το οποίο όμως έχει προηγούμενο, το είχε κάνει και στην Γερμανία χωρίς να προκύψουν σοβαρά διπλωματικά ζητήματα. Η Ελλάδα από την πλευρά της, είχαμε μια σημερινή δήλωση του κ. Σκέρτσου, ο Υπουργός Επικρατείας, είπε ότι αυτή η συνάντηση έχει δρομολογηθεί ώστε να επικεντρώσουμε την κουβέντα σε αυτά που μας ενώνουν και σε αυτά που μας χωρίζουν. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Διπλωμασία, her iki tarafında
makul bir çizgide buluşarak kazançlı çıktığı, kazan kazan ilkesinin hayat bulduğu önemli bir imkandır. Oturup konuştuğumuzda özellikle komşularımızla aşılamayacak hiçbir sorunumuz olmadığı inancındayız. 7 Aralık'ta yapmayı planladığımız Yunanistan ziyaretine de yaklaşımımız bu yöndedir. Komşumuz Yunanistan'la ihtilaflarımız dün de vardı, yarın da olacak. Aynı şekilde bu ihtilaflardan çıkar sağlama peşinde koşanlar da olacak. Ama bu gerçek, aynı denizi, aynı iklimi, aynı coğrafyayı paylaşan iki komşu ülke olarak ortak paydada buluşamayacağımız anlamına asla gelmiyor. Karşılıklı güven esasına dayalı olarak işbirliğimizi geliştirebileceğimiz pek çok başlık vardır. Ziyaretimizde bunlara odaklanma niyetindeyiz. Yunanistan seyahatimizin şimdiden ülkelerimiz arasında yeni bir sayfanın açılmasına vesile olmasını diliyorum. Για την επίσκεψη Ερντογάν θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργιο Καμπά, επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Αρχηγέ, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας και καλό μήνα να πούμε. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και καλό μήνα ασφαλώς. Λοιπόν, για να προσπαθήσουμε να διαβάσουμε προσεκτικά τι σημαίνει αυτή η επίσκεψη του Ερντογάν. Να πάρω το πρώτο σχόλιο σας. Ξεκινάμε από αυτό που άκουσα και από το ρεπορτάζ σας. Σίγουρα, κακά τα ψέματα, όταν έχουμε μια τέτοια επίσκεψη στην χώρα μας από τον Τούρκο Πρόεδρο ή αντίστοιχα αν πηγαίνουμε εμείς εκεί, σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν, να αναλυθούν και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Σίγουρα υπάρχει ανησυχία και ελοχεύει ένας κίνδυνος για την πλευρά μας τώρα, για την ελληνική διπλωματική παγίδευση δηλαδή της χώρας μας, σε περίπτωση που ερχόμενος εδώ συζητήσει κάτι ή προτείνει κάτι ή πει κάτι το οποίο θα είναι ζημιογόνο για τη χώρα μας. Επίσης έχει ακουστεί ακόμα και τα σενάρια το ότι μπορεί να έχουν συζητηθεί μερικά πράγματα τα οποία ήδη να έχουν συναποφασιστεί ή να είναι γενικά αποφασισμένα για να κλειδώσουν όταν θα γίνει η συνάντηση εδώ. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι ο Τούρκος ερχόμενος εδώ δεν πρόκειται να έρθει με μια αγκαλιά δώρα, αυτό είναι σίγουρο, ούτε θα έρθει να καταπατήσει την επιδεκαετιών πολιτική που έχει σαν χώρα εναντίον της χώρας μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και δεν θα πρέπει να θριαμβολογούμε ότι, ξέρετε, ερχόμενοι εδώ θα λυθούν όλα τα προβλήματα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Αντιθέτως πρέπει να είμαστε πολύ μαζεμένοι, να το πω έτσι απλά λαϊκά, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και σίγουρα πάνω απ' όλα, και νομίζω ότι είναι κοινό στόχος αυτό, να υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές, έτσι ώστε να μην συμβεί αυτό που είπα προηγουμένως, να μην παγιδευτεί η ελληνική διπλωματία σε περίεργους ατραπούς. Αυτό είναι ως γενική παρατήρηση. Για να λιγάκι να εξειδικεύσουμε. Καταρχήν, τι περιμένουμε από αυτή την επίσκεψη και τι πρέπει να θέσουμε εμείς σε αυτή την επίσκεψη, πού πρέπει να εστιάσουμε. Κοιτάξτε, πάντα το θέμα είναι ότι η κουβέντα, μάλλον συζητήσεις πρέπει να γίνονται. Πρέπει να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας. Πρέπει να συζητάμε με τον Τούρκο αυτή τη στιγμή, με την Τουρκία, διότι το να μην συζητάμε είναι εκείνο το οποίο ξύνει την κατάσταση. Το ζήσαμε το 20, το έχουμε ζήσει και παλιότερα και με τα ίμια και ούτω καθεξής. Είναι κάτι το οποίο δεν το απέφχεται κανένας. Έτσι, άρα λοιπόν ξεκινάμε από αυτό. Καλόν είναι να υπάρχουν συζητήσεις. Οι γνώμες που ακούστηκαν, οι ακραίες κατά τη δικιά μου άποψη, που ακούστηκαν ότι είναι νωρίς, ότι δεν πρέπει να συζητήσουμε, ότι όχι τώρα και διάφορα, τα θεωρώ λάθος, διπλωματικά εννοώ λάθος. Ναι, πρέπει να συζητήσουμε και πρέπει να έχουμε ανοιχτούς διάβολους. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι μπορούμε να ξεκινήσουμε να συζητάμε. Σίγουρα αντικείμενα, όπως λέγονται στη διπλωματία, τα low politics, δηλαδή χαμηλού επίπεδου θέματα, όπως είναι η πολιτική ασφάλεια, η αλεία, ο τουρισμός και άλλα τέτοια πράγματα, τα οποία υπάρχουν κοινά συμφέροντα, υπάρχουν κοινές
πράγματα που θέλουμε να επιτευχθούν και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Άρα λοιπόν είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε. Και βεβαίως και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία έτσι αλλιώς γινόταν πάρα πολλά χρόνια με το στρατό, να συνεχίσουν και πιθανώς, εάν είναι δυνατόν, να επεκταθούν, αλλά πολύ προσεκτικά, πιστέψτε με, θέλει πάρα πολύ προσοχή σε αυτό. Από και μετά θα μου πείτε, δηλαδή μόνο αυτά θα συζητηθούν? Όχι, πιστεύω. Τις κόκκινες γραμμές θα τις βάλουμε, αρχηγέ, και ποιες πρέπει να είναι αυτές? Εκεί θέλω να πω. Θα συζητηθούν και πιο μεγάλα θέματα. Θα τα πούνε, τουλάχιστον η Τουρκία θα τα θέσει. Από και μετά έρχομαι σε αυτό το οποίο πολύ ορθά επισημάνατε. Θα πρέπει να έχουμε εμείς σαν εξωτερική πολιτική τις κόκκινες γραμμές μας. Διότι αν δεν έχουμε κόκκινες γραμμές ή αν έχουμε επηρεαστεί από κάποιους συμμάχους μας σαν δεδομένοι, με την πολιτική του δεδομένου που δυστυχώς βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να διάγουμε την εξωτερική μας πολιτική, τότε θα πρέπει να υπάρχουν προβλήματα και θα πρέπει αυτά να μην προσχωρήσουμε σε κάτι τέτοια. Με λίγα λόγια, πρέπει να υπάρχουν κόκκινες γραμμές, πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένες οι κόκκινες γραμμές, διότι αυτά τα οποία θα συζητηθούν, εάν συζητηθούν και αποφασιστούν τέτοια πράγματα, μιλάω για υψηλού επίπεδου αντικείμενα, καταλαβαίνετε ότι αυτά θα δεσμεύσουν τη χώρα όχι μόνο σε κάτι απλό, αλλά γενικότερα και για το μέλλον. Ποιες πρέπει να είναι αυτές οι κόκκινες γραμμές? Να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας, αρχηγέ, διότι αυτές οι γραμμές έχουν αποφασιστεί και σε επίπεδο έτσι αρχηγών κομμάτων υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, διαχρονικά θα έλεγα, πάντα. Είναι διαχρονικά, μιλάμε όλες οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα τα τελευταία πολλά χρόνια, τουλάχιστον 40-50 χρόνια όσο θυμάμαι εγώ και παρακολουθώ, υπάρχουν αυτές οι γραμμές. Μπορεί να αλλάζουν λιγάκι, αλλά στην ουσία υπάρχουν. Και να τις πούμε, και δυστυχώς έχουμε ακουστεί μερικά τέτοια πράγματα. Ένα, συνδιαχείριση Αιγαίου. Δεν μπορούμε να συζητάμε για συνδιαχείριση Αιγαίου. Είναι κάτι το οποίο είναι ανεπίτρεπτο. Είναι ταμπού, παρόλο που άκουσα από κάποιον παλιότερα ότι δεν πρέπει να είναι ταμπού η συνδιαχείριση. Όχι, είναι ταμπού η συνδιαχείριση. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει Έλληνας που να μην το σκέφτεται αυτό το πράγμα. Προχθές, παραδείγματος χάρη, πνίγηκε ένα σκάφος, ένα εμπορικό έξω από τη Μυτιλίνη. Δηλαδή θα περιμέναμε εκεί να πάνε οι Τούρκοι να κάνουν search and rescue. Ήταν δικιά μας δουλειά, έπρεπε να πάμε εμείς και καλά κάναμε και πήγαμε και αυτή ήταν η δουλειά μας. Ένα δεύτερο θέμα είναι η αποστατικοποίηση των νησιών. Πριν πάμε σε αυτό, ναι. Αρχηγέ, το τουρκικό Αιγαίο για τον τουρισμό που έπαιξε διεθνώς από πλευράς της Τουρκίας και εμείς επιδείξαμε πάρα πολύ αργά αντανακλαστικά ή ως καθόλου αντανακλαστικά. Επηρεάζει αυτό διεθνώς? Ασφαλώς επηρεάζει. Το Turk Aegean, αυτό το brand name που φτιάξανε οι Τούρκοι, δυστυχώς χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι εμείς ή αν το πήραμε χωρίς να σκεφτούμε επειδή έχετε διατελέσει σε πολύ ψηλή θέση, υπάρχει περίπτωση να μην το πήραμε χαμπάρι? Όχι, το πήραμε. Το θέμα είναι εάν πήγε στους κατάλληλους ανθρώπους για να αποφασίσουν και να δουλέψει το μυαλό τους έτσι. Διότι αν πέρασε από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο οποίος το είδε, δεν έδωσε σημασία και είπε έλα μωρέ και τι έγινε, τάκ, πάμε παρακάτω, τότε ναι, υπάρχει πρόβλημα. Εάν πήγαινε όμως εκεί που έπρεπε, δηλαδή στο Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και γινόταν ερώτημα προς αυτούς, ότι ξέρετε, μας λένε αυτό οι Τούρκοι, να δώσουμε ok ή να μην δώσουμε, πιστεύω ότι σε αυτό το επίπεδο δεν θα υπήρχε πιθανότητα να το αποδεχτούν, όχι τώρα, γενικότερα, γιατί τους ξέρω αυτούς τους ανθρώπους, είναι μόνιμοι, δεν είναι κάποιοι αιρετοί οι οποίοι έρχονται και παρέρχονται, είναι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα σε αυτά τα δύο υπουργεία. Το καλό με αυτά τα δύο υπουργεία είναι ότι όλοι τους οι βαθμίδες είναι με κόσμο που λειτουργεί μέσα σε αυτά τα υπουργεία χρόνια, υπηρετούν λάζει τα υπουργεία αυτά, οπότε φαντάζομαι ότι δεν θα γινόταν. Το θέμα είναι ότι έχει γίνει το λάθος τώρα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή παγκοσμίως κυκλοφορεί το Turk Aegean και είναι ένα από τα λάθη. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι θα πρέπει να υπάρχουν κόκκινες γραμμές και να μην κάνουμε λάθη, να προσέχουμε την εξωτερική μας πολιτική, διότι κοιτάξτε τώρα ένα λαθάκι της εποχής εκείνης από κάποιον υπάλληλο που είπαν έλα μωρέ και τι έγινε, το ακούσαμε και αυτό, αν θυμάστε όταν έσκασε το θέμα αυτό από κάποιον υπουργό της κυβέρνησης.
Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή αυτό μας βασανίζει και μας προβληματίζει, μη μας το βγάλουν στο τραπέζι. Γιατί ξέρετε, οι Τούρκοι δημιουργούν, μάλλον τα θέματα τα οποία θέτουν, τα θέτουν με τη μέθοδο της σαλαμοποίησης. Δηλαδή ένα-ένα μικρό κομματάκι και σιγά-σιγά-σιγά επεκτείνονται. Μάλιστα. Πάμε στη δεύτερη κόκκινη γραμμή, είπατε για την αποστρατικοποίηση. Αποστρατικοποίηση. Ένα άλλο πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Το Αιγαίο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι κατευθύνεται η στρατιωτική παρουσία επάνω από τρεις συνθήκες, από βορρά προς νότο του Μοντρέ, της Λοζάνης στο μέσον του Αιγαίου και κάτω χαμηλά στα Δωδεκάνησα των Παρισίων. Και για τις τρεις προβλέπεται ότι πρέπει να υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις πάνω στο νησί για την άμυνα, την αυτοάμυνα του νησιού, κάτι άλλωστε που το προβλέπει και ο ΟΗΕ. Παρόλα αυτά, οι Τούρκοι προσπαθούν να το ξεπεράσουν αυτό το θέμα και να ζητήσουν αποστρατικοποίηση, διότι δήθεν τρομάζουν τα τουρκικά παράλια, παραβλέποντας ότι αυτοί από την άλλη πλευρά έχουν μια ολόκληρη στρατεία, τη στρατεία του Αιγαίου, με πάρα πολλά αποβατικά σκάφη και τα οποία στην ουσία αυτά είναι τα οποία είναι επικίνδυνα για τα δικά μας τα νησιά και όχι το ανάποδο. Μάλιστα. Το ζητάνε την αποστρατικοποίηση και δυστυχώς και το τονίζω αυτό το πράγμα, υπάρχουν κάποιες κινήσεις, μικρές κινήσεις, οι οποίες δίνουν μηνύματα για ότι μειώνεται η στρατιωτική ισχύ σε κάποια νησιά μας. Μηνύματα, επαναλαμβάνω, δεν είναι ενδείξεις δηλαδή και όχι αποστρατικοποίηση για μείωση της στρατιωτικής ισχύως. Πράγματα τα οποία πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, τα οποία μπορεί να οφείλονται είτε σε στρατηγική ανεπάρκεια πνεύματος ή μπορεί να είναι σε επιτελικούς σχεδιασμούς οι οποίοι δεν είναι άκεροι εκείνη τη στιγμή, είτε σε στρατιωτικούς και σε διπλωματικά λάθη ή τέλος και εκ του πονηρού. Ναι. Γιατί όχι να το πούμε και αυτό, ελπίζω να μην συμβαίνει στη χώρα μας αυτό το πράγμα, αλλά ακόμα και αυτό είναι μια πιθανότητα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και ασφαλώς θα πρέπει να είναι κόκκινη γραμμή μας ότι δεν συζητάμε να βγάλουμε ούτε ένα όπλο, άκουσα προχθές, ούτε ένα καριοφύλι πάνω από τα νησιά μας. Άραστε. Για να βάλω στην κουβέντα τους συναδέλφους, τη Δήμητρα τη Μακρή και τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο. Να ξεκινήσω με τη Δήμητρα. Έλα, Δήμητρα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Η Ελλάδα ήταν μια παραδοσιακά ουδέτερη χώρα αναφορικά με τα θέματα της Μέσης Ανατολής. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι έχει κινηθεί λίγο προς την πλευρά του Ισραήλ, ενώ από την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση είναι η τουρκική πλευρά, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αναλαμβάνει κατά κάποιο τρόπο το ρόλο του υποστηρικτή του Παλαιστινιακού λαού. Εκτιμάται ότι σε αυτή τη φάση θα επηρεαστούν οι σχέσεις και οι συζητήσεις που θα έχουμε στις 7 Δεκεμβρίου. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Βεβαίως, ξεκινάω από την αρχή. Θεωρώ ότι ήταν λάθος από τη μια πλευρά, μάλλον δεν υπήρξε ισορροπία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, δεν μιλάω για τη Χαμάς, στην προκειμένη περίπτωση από την πλευρά της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Θεωρώ ότι εμείς σαν μια χώρα παραδοσιακά κοντά στους Παλαιστινίους, το ξέρουμε αυτό πράγμα πάρα πολλά χρόνια, θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ισορροπιστές σε αυτή την κατάσταση, να μην γκρεμίζουμε, να στείνουμε γέφυρες. Τώρα, όσον αφορά το τι θα συμβεί μεθαύριο, εκείνο που με προβληματίζει εμένα είναι μήπως μέσα στο μαξί μου ο Ερντογάν επιτεθεί για άλλη μια φορά στη Δύση, κάτι ανάλογο όπως έκανε και με τη Γερμανία, στη Γερμανία, εργαλειοποιώντας, το λέω αυτό το πράγμα επισήμως, εργαλειοποιώντας αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να δώσει τα μηνύματά του προς τη Δύση και συγχρόνως να φανεί ότι είναι αυτός ο οποίος υποστηρίζει όλο το μουσουλμανικό κόσμο στην περιοχή, ουσιαστικά δηλαδή να το παίξει περιφερειακός ηγέτης. Πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να συμβεί κάτι ανάλογο και στο μαξί μου και θέλω να πιστεύω ότι θα πρέπει η εξωτερική μας πολιτική και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Πρωθυπουργός να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος να απαντήσει σε αυτό το πράγμα. Γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα, δεν πρέπει να μπλέκονται μεταξύ τους, θα πρέπει πραγματικά αυτή τη στιγμή να δούμε τα συμφέροντα της χώρας μας και της Τουρκίας στην περιοχή μας
και να μην εμπλέξουμε και άλλα πράγματα ενδιάμεσα. Αυτό μπορεί να είναι μια απάντηση τέλος πάντων που μπορεί να δώσει. Διότι σε διαφορετική περίπτωση ουσιαστικά θα βάλουμε στη μέση μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας, εκτός από όλα αυτά τα τεράστια προβλήματα που έχουμε μεταξύ μας σαν χώρα, θα βάλουμε κι άλλο ένα, το πρόβλημα της υποστήριξης της Χαμάς ή τέλος πάντων του Ισραήλ. Λάθος από την πλευρά μας και κλείνω. Έπρεπε να ήμασταν πιο ισορροπιστές. Η χώρα μας μια ζωή έχτιζε γέφυρες. Και με τη Ρωσία χτίζαμε γέφυρες και με την Παλαιστίνη. Τώρα τελευταία γκρεμίζουμε κάποιες γέφυρες. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα μας βγει σε καλό. Είναι ως συνέχεια αυτό που είχατε πει στην αρχική σας τοποθέτηση. Είναι λάθος να σε έχουν δεδομένο, η πολιτική του δεδομένου. Ακριβώς. Έλα, Βαγγέλη. Μόνο ένα σχόλιο, και είναι σημαντικό να απαντηθεί μια τέτοια παγίδα που πιθανώς να αποφασίσει να στήσει ο κύριος Ερντογάν, γιατί πολλές φορές η κακή απάντηση είναι χειρότερη από την ίδια την κίνηση του πρώτου. Και αναφέρομαι σε αυτά που έγιναν πριν από λίγες ημέρες στην Αγγλία. Η απόφαση του Βρετανού Πρωθυπουργού να ακυρώσει τη συνάντηση νομίζω του έκανε κακό, παρά έδειξε κάποια πυγμή έναντι της διεκδίκησης, δηλαδή τα μνημεία του Παρθενώνα, έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι θα πρέπει η απάντηση να είναι πάρα πολύ προσεκτικά φτιαγμένη. Υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Μην ξεχνάμε ότι το 2017 ξαναβρέθηκε ο Ερντογάν στην Ελλάδα. Αντιμετωπίστηκε τότε και από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια και από τον πρωθυπουργό της χώρας μέσα στο Μαξίμου. Θα τη θυμόμαστε αυτή την αντιπαράθεση που υπήρχε εκεί πέρα μπροστά από τα δημοσιογραφικά μικρόφωνα μεταξύ του τότε πρωθυπουργού του Τσίπρα και βεβαίως του Ερντογάν. Πιστεύω ότι και τώρα, μετά από εκείνο και από αυτό που έγινε και με τη Γερμανία, να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για να το αντιμετωπίσουν. Γιατί, ξέρετε, αυτό το ότι ξέρετε δεν θα το συζητήσουμε, δεν θα το αγγίξουμε σαν θέμα, ναι, εντάξει, μπορεί να το πούμε, αλλά δεν είμαστε τόσο σίγουροι αν ο Ερντογάν δεν θα προσπαθήσει μέσα από το Μαξίμου να εκπέμψει πάλι τα μηνύματά του προς τη Δύση. Άρα, λοιπόν, πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Και έχουμε ένα πρόσφατο δεδομένο, το πώς συμπεριφέρθηκε στην Αγγλία στον κύριο Σόλτς, έτσι. Ο κύριος Σόλτς δυστυχώς τον άκουγε μόνο. Αρχηγέ, ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ερντογάν και να διαβάζουμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Να είστε καλά. Μένουμε τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο. Έχουμε μία είδηση ότι πλέον πάμε και σε συγχωνεύσεις των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης αποχέτησης, έτσι. Ναι. Πρόκειται για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος που προωθεί ο κύριος Κυλακάκης, που θα δούμε στο πλάνο σε λίγο. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ένα σχέδιο συγχωνεύσεων ΔΕΙΑ. Βέβαια, ο τρόπος που παρουσιάζεται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι για την βελτίωση των οικονομικών και για την επιβίωση βιωσιμότητά τους. Θα διαβάσω χαρακτηριστικά απλώς την ΑΤΑΚΑ που αναφέρεται στη σκοπιμότητα αυτής της κίνησης. Η δημιουργία διαδημοτικών επιχειρήσεων ειδικού κοινοφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ΔΕΙΑ που θα έχουν ως στόχο την βελτίωση της βιωσιμότητας και της κατάστασής τους. Είναι μια εξέλιξη χωρίς ακόμα να έχει δρομολογηθεί το ακριβές αντικείμενό της. Η σκέψη είναι για δημιουργία διαδημοτικών περιφερειακών, μίας ΔΕΙΑ αναπεριφέρεια και συγχώνευση των παραδοσιακών ΔΕΙΑ του κάθε Δήμου που γνωρίζουμε όλοι. Ήταν κάτι το οποίο λίγο πολύ, γνωρίζοντας τα πράγματα, το είχαν προβλέψει, το είχαμε και σαν εκπομπή αποκαλύψει ως σχεδιασμό εδώ και 2-3 χρόνια και υπάρχουν ήδη αντιδράσεις, καθώς θεωρείται πως θα προκύψουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και προσφοράς της υπηρεσίας στο κοινό από αυτήν τη συγχώνευση. Η υπηρεσία είναι το νερό που δεχόμαστε όλοι. Άρα είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη. Αυτό είναι το ένα. Αλλά το μείζον είναι μην πάμε σιγά σιγά και σταδιακά, έτσι, να ξεπεράσουμε το Σύνταγμα και πάμε σε ιδιωτικοποίηση και του νερού. Για τις δρομολογούμενες συγχωνεύσεις των δημοτικών υποχειρήσεων ίδρυψης αποχέτευσης θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Γεώργιο Δραγκόλα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΔΕΙΑ. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας και χαίρομαι που σας βλέπω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ απλά Παύλο Δραγκόλα, όχι Γεώργιο. Ναι, Παύλος. Παύλος Δραγκόλας. Ναι, ναι. Λοιπόν, για να πάρω το πρώτο σχόλιο σας για αυτά που δρομολογούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Κοιτάξτε, εδώ και 2-3 χρόνια κάποιοι γενικοί γραμματείς υδάτων εκεί αναφέρουν ότι ίσως θα πρέπει οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης αποχέτευσης να γίνουν μία αναπεριφέρεια. Θεωρήσαμε ότι είναι γελίο το θέμα και δεν ασχοληθήκαμε, γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα είναι λειτουργικό πάνω απ' όλα. Δυστυχώς πρόσφατα, πριν από μερικές μέρες,
Μάθαμε ότι το προχωράνε και χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα, πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο, γενικά και όριστα. Ένα θέμα το οποίο λέει ότι θα συγχωνευτούν η ΔΕΙΑ ανά την Ελλάδα σε 13 επιχειρήσεις. Τι επιχειρήσεις, δεν γνωρίζει κανείς. Κάτι για οργανισμούς λένε, θα είναι ένα συμβούλιο 9 ανθρώπων, οι 5 θα είναι δήμαρχοι, οι άλλοι 4 θα είναι άνθρωποι της κυβέρνησης, ένας θα είναι μάνατζερ και κατά τόπους θα κλείσουν ιδέα με την έννοια ότι δεν θα λέγονται δημοτικές επιχειρήσεις ή δημοσιοποχέτριες, αλλά θα είναι παράρτημα αυτού του οργανισμού. Είναι αδύνατο να λειτουργήσει. Τώρα, αν θέλετε την άποψή μου, αυτό όλο δεν γίνεται γιατί θέλουν να κάνουν οικονομία κλίμακος ή θέλουν να βελτιώσουν τη λειτουργία των ΔΕΙΑ. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που έγινε με το ρεύμα, που 5 πάροχοι κερδοσκοπούν εις βάρος του λαού, κάτι αντίστοιχο θα γίνει και με το νερό. Και λέω και, μιλάω και πιο συγκεκριμένα, αν θέλετε. Ήδη ξεκίνησαν κάποιες εταιρείες μεγάλες, αυτές οι γνωστές, και κάνανε εξαγορά μικρές εταιρείες που έχουν την τεχνογνωσία πάνω στο νερό, τις εξαγόρασαν. Γιατί? Για να μπουν στο παιχνίδι, να μπουν στο παιχνίδι του νερού. Είναι πολλά τα λεφτά τα επόμενα χρόνια που θα δοθούν για έργα ίδρυυσης, αποχέτευσης, βιολογικών καθαρισμών, γιατί λόγω της κλιματικής αλλαγής είναι γεγονός ότι θα υπάρχει έλλειψη νερού. Και επίσης είναι πολλά τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι λογικό ότι θα, οι μεγάλες αυτές εταιρείες γι' αυτό το λόγο μπαίνουν. Αλλιώς δεν θα έμπαιναν στο παιχνίδι. Ναι. Γι' αυτό γίνεται αυτό το πράγμα, γι' αυτό γίνονται οι συγχωνεύσεις. Υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση από τους εργαζομένους και από την ΕΔΕΙΑ. Εδώ θέλω να πω ότι η ΚΕΔΕ, δυστυχώς, ενώ αφαιρείται μια πολύ μεγάλη αρμοδιότητα από την τοπική αυτοδιοίκηση, δυστυχώς δεν παίρνει θέση. Το αντίθετο κιόλας, θεωρείται είναι ένα καλό νομοσχέδιο. Είναι αδύνατον ο κύριος Κυρίζογλου, ο οποίος είναι δήμαρχος μενεμένης Αμπελοκήπων, ο οποίος δεν έχει στο Δήμο του ΔΕΙΑ να εκπροσωπεί τους δημάρχους, γιατί είναι πρόεδρος στην ΚΕΔΕ. Πήγε και εκπροσώπησε τους δημάρχους στη συζήτηση που έγινε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον κύριο Σκυλακάκη. Και είπε ότι ναι, είναι καλό το νομοσχέδιο. Δεν είναι καθόλου καλό το νομοσχέδιο, γιατί τους δώσαν το κερασάκι στην τούρτα, που στην ουσία τι είναι, ότι θα χαρίσουν τα χρέη προς το ΔΕΗ για το ρεύμα. Όπως γνωρίζουμε, η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι αυτή. Τα τελευταία 2 χρόνια, 3, αύξησαν πολύ μεγάλο κόστος για το ρεύμα, άφησαν το κόστος τεράστιο, πήγε δηλαδή 200% πάνω, δεν μπορούν να το καλύψουν. Τα τιμολόγια των ΔΕΙΑ έχουν αυξηθούν 15 και χρόνια. Δεν μπορούσαν να αυξηθούν την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Γι' αυτό δεν μπορούν να καλύψουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Και είπε η κυβέρνηση ότι θα καλύψει, αλλά με ποια λεφτά? Με αυτά που θα πηγαίνουν στους πόρους του ΚΑΠ για τους δήμους, για τους ΟΤΑ. Άρα θα πάρει από τους λεφτά από τους ΟΤΑ για να τα δώσει, για να καλυφθούν. Κύριε Πρόεδρε, προσέξτε λίγο κάτι. Όλα αυτά είναι τεχνικά ζητήματα και προσέξτε τώρα, εδώ μιλάμε για το νερό, το οποίο είναι δημόσιο αγαθό, κατοχυρωμένο και από το Σύνταγμα. Και η ενέργεια, βέβαια, λέγαμε είναι αγαθό, αλλά εκεί είδαμε και το τι έγινε. Άρα είναι εύλογες οι ανησυχίες σας. Ερωτώ ευθέως, επειδή είχαμε ξεσηκωθεί κι όλοι, έτσι. Εκεί στη Θεσσαλονίκη, τώρα που σας φιλοξενούμε στο Δίον, είχαν γίνει τεράστια συλλαλητήρια και συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Επιχειρήθηκε δηλαδή και στο παρελθόν και μαζεύτηκαν. Εδώ τώρα, συγκεκριμένα, εσείς, οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, οι δήμαρχοι, έχουμε ΔΕΙΑ που έχουν χρέη. Μπορεί να βάλουν το τυράκι στην φάκα ότι δεν θα έχετε τα χρέη, θα συγχωνευτούν και τα χρέη, θα τα διορθώσουμε, θα σας τα χαρίσουμε κτλ. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι πλέον σε αυτό το δημόσιο αγαθό που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, από την επόμενη μέρα μπορεί να έχουμε πρόβλημα κάποιοι οποίοι δεν πληρώσαμε τους λογαριασμούς μας ή αδυνατούμε να τα απεξέλθουμε και με αυτά που ζούμε, με την ακρίβεια και όλα αυτά, και να μην έχουμε ούτε καν νερό στο σπίτι μας. Γιατί ρεύμα πολλοί δεν είχαμε. Και ακόμη και σήμερα που μιλάμε, πολλοί δεν έχουν ρεύμα. Τους το κόβουν. Με το νερό, αυτό που προσπάθησα να πω είναι ότι η δικαιολογία είναι ότι δίθεν να τα καλύψουν τα χρέη. Γι' αυτό και πρέπει να γίνουν αυτές οι μεγάλες εταιρείες. Εμείς πάντα λέγαμε ότι η γιγάντωση των επιχειρήσεων αυτών θα φέρει μεγάλα κεφάλια, μεγάλους ιδιώτες μέσα σε μεγάλες εταιρείες. Αυτό γίνεται. Φέρνουν μεγάλες εταιρείες στο νερό. Είναι το κερασάκι, όπως είπαμε στην πρώτη. Άρα πάμε σε δυτικοποίηση. Πάμε σε δυτικοποίηση. Καθαρά το λέτε. Είναι ξεκάθαρο το θέμα. Θα δοθούν τα νερά στις μεγάλες οικογένειες, στις γνωστές. Γιατί σας είπα πριν ότι γίνονται εξαγορές από μικρών εταιριών που έχουν τεχνογνωσία. Για αυτό το λόγο. Ωραία. Για να μπουν από τώρα στο παιχνίδι. Ωραία. Αυτό τις επόμενες μέρες θα φανεί τι ακριβώς θέλουν να κάνουν.
Μιλήσαμε, έχουμε ραντεβού την επόμενη Τετάρτη με τον κύριο Σκυλακάκη που το Υπουργείο το ξεκινά αυτή τη διαδικασία και όχι το Υπουργείο Εσωτερικών όπου ανήκουν οι ΔΕΙΑ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκεί θα πάνε πλέον, θα πάνε τα νερά και έχουμε συνάντηση. Εμείς ξεκινάμε ήδη τις κινητοποιήσεις. Την επόμενη Τετάρτη από τις 11 μέχρι τις λήξεις του ωραρίου έχουμε στάση εργασίας και έχουμε συνέχεια. Θα ξεσηκωθούν οι πάντες μέχρι να βρούμε μια λύση. Εμείς λέμε ναι σε κάποιες συγχωνεύσεις πολύ μικρής κλίμακας, 2-3 μικρών ΔΕΙΑ που έχουν πρόβλημα, αλλά όχι αυτή τη γιγάντωση η οποία ξέρουμε γιατί γίνεται. Μην μας κοροϊδεύει κανείς, είμαστε πλέον υποψιασμένοι. Θυμόσαστε όταν κάναμε, όταν συζητούσαμε πριν 7 μήνες και συζητούσαμε στο κανάλι σας για το θέμα της ρυθμιστικής αρχής του νερού και λέγαμε τι να το κάνουν αυτό. Ήταν ξεκάθαρα και τότε λέγαμε ήταν το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα. Ήρθε από την πίσω πόρτα και βγήκαμε αληθινοί. Τώρα στην ουσία αυτό που αναγίνει είναι η συνέχεια της ρυθμιστικής αρχής του νερού και είναι, έχουμε την επόμενη περίοδο. Σε 6 μήνες λένε ότι θα υπάρξει αυτή η μεταβατική περίοδο για να δοθεί αυτοί οι εταιρείες να γίνουν οργανισμοί ώστε να καλύψουν την περιφέρεια. Μάλιστα. Δεν τους βγαίνει. Όποιος... Δεν είναι εύκολο. Κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι λειτουργικό. Ναι. Πάνω απ' όλα. Δεν είναι λειτουργικό. Εντάξει, θα βρουν αυτόν τον τρόπο. Συμφωνείτε με την άποψη που λέει ότι όποιος κατέχει την ενέργεια και τα νερά έχει και τα κλειδιά της χώρας? Μα αυτό θα γίνει. Γιατί μέσα από τα νερά παράγεται και ενέργεια. Έτσι, αλλά και το νερό το ίδιο, όπως σας είπα, την επόμενη περίοδο θα πέσουν Μάλιστα. πολλά λεφτά. Μόνο να δείτε από το Ταμείο Ανάκαμψης πόσα λεφτά υπάρχουν. Για να βάλω... Άρα όλα δεν είναι τυχαία. Για να βάλω στην κουβέντα του συναδέλφου, στη Δήμητρα τη Μακρή, εκεί από το Δίον στη Θεσσαλονίκη, και τον Κώστα Μαυρίδη από το Φλάσ στην Κοζάνη. Δήμητρα, ξεκινάω με σένα. Αυτές οι μικρές συγχωνεύσεις που λέτε εσείς ότι μπορεί να γίνουν, υπό ποιες προϋποθέσεις εκτιμάτε ότι πρέπει να γίνουν, και αν δεν ανοίξουν τον ασκό του ΕΟΛ μετά? Δεν σας άκουσα. Ναι, λέω, εσείς λέτε ότι μπορεί να γίνουν κάποιες μικρές συγχωνεύσεις. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να γίνουν αυτές οι μικρές συγχωνεύσεις που εσείς δέχεστε? Σε εθελοντική βάση, από τη στιγμή που έχουν τη δυνατότητα τα δημοτικά συμβούλια να αποφασίσουν, να το κάνουν. Ήδη υπάρχουν διαδημοτικές ΔΕΙΑ. Υπάρχουν. Δύο και τρίτη. Τα αποφασίσαν μόνοι τους. Είναι περιουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης, της τοπικής κοινωνίας. Η ΔΕΙΑ, τα δίκτυα, δεν είναι του κράτους να τα πάνε όπου θέλουν. Υπό αυτή την έννοια και βέβαια σε εθελοντική βάση να το κάνουν. Συμφωνούμε μαζί τους. Υπάρχουν όμορφοι δήμοι οι οποίοι στερούνται υπηρεσιών, άρα συγχωνεύονται για να δυναμώσουν τις υπηρεσίες τους, έχουν κοινή λεκάνη απορροής, έτσι και έναντι του νόμου για να διεκδικήσουν και πόρους. Αυτοί ναι, ενδείκνεται να συγχωνεύονται και το έχουν κάνει στο παρελθόν. Εδώ είναι άλλο αυτό και άλλο μια περιφέρεια ολόκληρη να έχει μια δημοτική επιχείρηση, υποτίθεται. Έτσι και με μάνατζερ μέσα και το κυβέρνηση βάζει 4 μέλη και 5 να είναι από την αυτοδιοίκηση. Πάει αλλού η ιστορία. Έλα, Κώστα. Κύριε Δαγκούλα, κύριε Πρόεδρε, ερώτηση. Υπάρχουν συνεργάτες, σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθειά σας, γιατί κινδυνεύει να χαρακτηριστείτε ως συντεχνιακή αντίδραση που ενδεχομένως θίγει συνδικαλιστικά δικαιώματα ή εργασιακά. Έχετε συνεργάτες, έχετε συμμάχους, η αυτοδιοίκηση είναι δίπλα σας, ιερετή? Και ένα δεύτερο ερώτημα, αν μου επιτρέπετε, τι αντιπροτείνετε? Γιατί αλήθεια είναι ότι οι ΔΕΙΑ είναι χρεωμένες. Αυτά με δύο τρόπους λύνονται. Ή να μετακυλιστεί στην τιμή του νερού, άρα στους καταναλωτές, ή με κάποιο τρόπο να ρυθμιστούν τα μεγάλα χρέη των επιχειρήσεων. Ναι. Γιατί είναι χρεωμένες όμως, θα μας πει ο Πρόεδρος. Ναι. Έτσι δεν ξύπνησε μια μέρα χρεωμένες. Να μας πει ο Πρόεδρος γιατί είναι χρεωμένες. Πρόεδρε. Είπα ότι είναι χρεωμένες γιατί αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος και προτείναμε την κυβέρνηση να καλύψει τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτό αν το κάνει, γιατί θα πρέπει να συγχωνευτούν οι ΔΕΙΑ? Γιατί ήδη με αυτό που λέει με την πρόταση, αυτό θα το κάνει. Γιατί πρέπει να συγχωνευτούν για να καλυφθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής και να μείνουν όπως είναι, να μην μείνουν όπως είναι και να καλυφθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής? Γιατί αν διαβάσετε και την ανακοίνωση που έβγαλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες, ανέφερε συγκεκριμένα η ρυθμιστική αρχή νερού θα καθορίζει τα τιμολόγια. Θα αυξηθούν τα τιμολόγια σίγουρα για να μπορέσουν να καλυφθούν στη συνέχεια, να καλυφθεί η τιμή του ρεύματος που πραγματικά είναι αυξημένη. Κύριε Πρόεδρε, σας βρίσκω πολύ ευγενικό για την ενέργεια. Έχουμε έτοιμες μελέτες. Έχουμε κάνει ήδη και επενδύσεις για net metering, δηλαδή φωτοβολταϊκά στις διάφορες δημοτικές επιχειρήσεις, και δεν δίδεται η έγκριση για να κουμπώσουν στο δίκτυο, γιατί δεν υπάρχει σε πολλές των περιπτώσεων δίκτυο.
Δηλαδή, γίνανε επενδύσεις για να ρίξουμε το κόστος της ενέργειας και σε αυτές τις επιχειρήσεις και δεν υπάρχει δίκτυο να κουμπώσουν. Αλλά αν είναι ένας μεγάλος ιδιώτης, με φαρονικά έργα κουμπώνει αύριο το πρωί. Έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Έτσι δεν είναι? Ωραία. Όλα παίζονται, όπως είπατε, όπως το ρεύμα έτσι και το νερό έχουν πολύ μεγάλο μέλλον και πολλά λεφτά. Εκεί πέφτουν οι εταιρείες μεγάλες, μη γελιόμαστε. Εδώ πάνε να ιδιωτικοποιήσουν και το νερό και δυστυχώς, επειδή είπατε ποιοι είναι σύμμαχοι, πέρα από την ΕΔΕΙΑ, δεν βλέπω συμμάχους στην ΚΕΔΕ. Όταν οι περισσότεροι από αυτούς δέχτηκαν ο κύριος Κυρίζογλου να τους εκπροσωπήσει, που δεν έχει ΔΕΙΑ, τώρα θα μου πείτε γιατί να διαφερθούν παραπέρα. Είναι αδύνατον αυτό που γίνεται να το δεχτούν οι δήμαρχοι. Και πολλούς δημάρχους, με πολλούς δημάρχους που μίλησα, οι οποίοι δεν χρωστάνε. Υπάρχουν ΔΕΙΑ που δεν χρωστάνε. Από αυτούς τώρα θα πάρουν λεφτά, γιατί όπως σας είπα πριν, τα λεφτά που θα πληρώσουν τη ρήτρανα προσαρμογής που θα καλύψει το ρεύμα η πολιτεία θα είναι από τους ΚΑΠ, από λεφτά που θα πηγαίναν δηλαδή στους Δήμους. Μα οι Δήμοι που δεν χρωστάνε, τι φταίνε να κρατήσουν δηλαδή, από αυτούς λεφτά? Από τη μια τσέπη στην άλλη. Μάλιστα. Αυτό γίνεται, αλλά και τι γίνεται, ας πούμε, εγώ είμαι από Βέρεια, δεν χρωστάει η Βέρεια, η Βέρεια δεν χρωστάει τίποτα. Γιατί θα πρέπει να αφαιρεθούν λεφτά από τους ΚΑΠ που θα πήγαιναν στο Δήμο Βέρειας για να δοθούν για κάποιες ΔΕΙΑ που χρωστάνε? Είναι και αυτό ένα θέμα και δεν βλέπουμε τους δημάρχους να αντιδρούν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μόνο η ΕΔΕΙΑ, η Ένωση των ΔΕΙΑ, ο κ. Μαρινάκης, ο πρόεδρος της ΕΔΕΙΑ, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, ο μόνος που αντιδρά είναι αυτή τη στιγμή. Και δυστυχώς, αν δεν αντιδράσουμε κι εμείς, θα περάσει οπωσδήποτε το νομοσχέδιο. Είμαστε σίγουροι. Αλλά θα μας βγουν μπροστά τους. Είμαστε τόσο αποφασισμένοι που θα πρέπει να το σκεφτώ πάρα πολύ για να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Και δεν θίγονται κεκτημένα δικαιώματα, να ξέρετε. Έτσι, μίλησα τηλεφωνικά με τον Υπουργό και μου είπε: γιατί εσείς δεν θα τις στεναχωριέστε, δεν μπορείτε να θίγει τίποτα. Μα δεν το κάνουμε γι' αυτό. Δεν το κάνουμε γι' αυτό. Γιατί ας δούμε και το βάθος, σε βάθος χρόνων. Υπάρχει περίπτωση αυτή η υπόσχεση του Υπουργού να ισχύσει? Ναι. Να το ζητούμενο είναι τι γίνεται αύριο τώρα με το νερό. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν αντιδράτε γιατί μπορεί να θυγθούν δικά σας κεκτημένα. Ίσα-ίσα δεν πειράζεστε εσείς, αλλά αντιδράτε γιατί αφορά το λαό. Και είπαμε, το νερό είναι αγαθό. Πρώτη στο αγαθό. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και τη Δήμητρα και τον Κώστα, αλλά πολύ περισσότερο όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, που και σήμερα μας φιλοξενήσετε στις οθόνες σας. Ελπίζω να βάλαμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Να ευχηθώ ένα όμορφο απόγευμα Παρασκευής. Και επίσης ένα ομορφότερο Σαββατοκύριακο. Και ακόμα να έχουμε έναν πιο όμορφο μήνα. Να είστε καλά.